Μειωμένε μεσοσταθμικά κατά 12% αντίκρισαν το πρωί τη Παρασκευή τι επικουρικέ του συντάξει οι δικαιούχοι 6 πρώην επικουρικών ταμείων. Η δεύτερη φάση του επανυπολογισμού σε 805.900 επικουρικές έφερε περικοπέ σε περίπου 140.000 συνταξιούχου με το ψαλίδι να κυμαίνεται από 5% έω και 35% σε κάποιε ακραίε περιπτώσει. Από 310 την κατέβασαν την επικουρική στα 180. Οι μειώσει στι επικουρικέ συντάξει αφορούν σε περιπτώσει που το άθροισμα κύρια και επικουρική υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μεικτά, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 1.120 ευρώ καθαρά. Τι μεγαλύτερε περικοπέ εκτιμάται ότι είδαν όσοι λαμβάνουν υψηλέ συντάξει και αποχώρησαν από την εργασία του με λιγότερα από 25 έτη ασφάλιση. Οι μειώσει στο εισόδημα του συνταξιούχου υπολογίζονται από 5 έω και 90 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε φορά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί την πληρώνουν. Το δεύτερο κύμα του επανυπολογισμού επηρέασε αρνητικά συνταξιούχου του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχου εμποροϊπαλλήλου, εργαζόμενου εταιρείε ηνοποία, υπαλλήλου ναυτικών και τουριστικών πρακτορείων, συνταξιούχου τη ΔΕΗ, καθώ και το προσωπικό τη πρώην Τράπεζα που είδε και τι μεγαλύτερε μειώσει. Η μειώσει στα ταμεία που είχαν υψηλά ποσοστά αναπλήρωση πρόκειται να φτάσουν το 35 με 38%, το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον το 1 τέταρτο με 1 τρίτο τη σύνταξη θα χαθεί για το συνταξιούχο. Η τρίτη και τελευταία φάση τη αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων θα γίνει τον Οκτώβριο. Το πάγωμα των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι όμω συνεπεί στι τρέχουσε υποχρεώσει του, φαίνεται ότι επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασία. Πρόκειται για παλαιότερη πρόταση τη ΕΣΕ για οφειλέ που δημιουργήθηκαν στα χρόνια τη κρίση, η οποία προβλέπει είτε τη δυνατότητα αποπληρωμή του συσσωρευμένου χρέου, είτε τη δυνατότητα αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου που αντιστοιχεί στην οφειλή και ταυτόχρονη μείωση των μελλοντικών συντάξιμων αποδοχών. Πρέπει να γίνει κάτι σε αυτό το θέμα γιατί ο κόσμο δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί και εγώ, ολέθριο επαγγελματία, είμαι. Πώ θα μπορέσει να τα απεξέλθει, Αυτή τη στιγμή τα λιξί προθεσμα χρέη προ τον οργανισμό αγγίζουν τα 12 δι. Από του περίπου 700.000 ασφαλισμένου, οι περισσότεροι είναι είτε οφειλέτε, είτε έχουν κάνει διακοπή και οφείλουν εισφορέ στο Ταμείο. Η πρόταση θα πέσει ξανά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές το επόμενο διάστημα.